Αλλά, να, και το βίντεο όμως. Το λαογραφικό μουσείο, στην ένα συμπαθητικό, πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένας μικρός χώρος, είναι ένας μικρός χώρος. Με πολύ αγάπη από τις γυναίκες του χωριού. Μάλιστα. Βοήθησαν και πάρα πολλοί άντρες βέβαια, να μην τους βγάζουν εκτός. Συμπαθητικό. Με παλιά κρεβάτια, αντικείμενα, ρούχα. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό το ρόλο του υφάσματος στην ιστορία της λαϊκής τέχνης. Αυτή είναι η φούστα της δασκάλας, της Κουρλέτη, που είδαμε στη φωτογραφία. Δηλαδή πάμε στο 1907-8 εκεί, τι περίπου. Λες, μάλιστα. Η μπελαρίνα, τα ρούχα, το μπεσίκι, η νάκα, όπως το λέμε. Η νάκα. Που βαλούσαν οι γυναίκες στα παιδιά. Ρούχα με τα γενέστερα, θέλουμε και άλλες κούκλες να φτιάξουμε για να τα βάλουμε πάνω. Μάλιστα, ωραία. Παλιές φωτογραφίες. Λοιπόν, από διάφορα άτομα εδώ από το χωριό, θεωρώ σημαντικό να ακούγεται λίγο έτσι η ιστορία και στα νεότερα παιδιά. Αυτό εδώ που είναι κατασκευή από χαρτί, από φελιζόλ και χαρτί. Το θυμάμαι, ναι, που έχει κάνει, ναι. Λοιπόν, για πες το. Εδώ πρέπει να σου πω κάτι για τη φίλη μας τη Ζορζέτ. Ναι. Η οποία μου έφερε σίδερα από την οικογένεια του Βαγγέλη. Του Βαγγέλη του, Βαγγέλη, του ποιητή, του Βαγγέλη του Οδοντίατρου. Του Αποστολόπουλου. Του Αποστολόπουλου. Αυτό εδώ το σίδερο, και έχω κρατήσει μέσα και το χαρτάκι όπως μου το έφερε, ότι είναι από την οικογένεια Αποστολόπουλου. Μάλιστα, καταπληκτικό. Λοιπόν, είναι. Είναι καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι, λοιπόν, από την οικογένεια Αποστολόπουλου, της, ναι, Κανέλλας και του Βαγγέλη. Ναι. Είναι δύο σίδερα της εποχής. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, που είχε πολύ μεγάλη φιλία και με τον πατέρα μου, ο Βαγγέλης, και πηγαίναμε, μας διάβαζε ποίηματα και μας έφτιαχνε τα δόντια. Λοιπόν, κεραμικά, μεταλλικά, αντικείμενα διάφορα. Ωραία. Τα τετζέρια και τα τεψιά εδώ από όλη την κοινότητα, από όλο το χωριό. Και από τη δικιά μου την οικογένεια, αλλά από όλες τις οικογένειες του χωριού. Κεραμικά, κύπελα εδώ, παλιά σερβιτσάκια. Παλιά σερβίτσια, κύπελα. Θέλουμε να βάλουμε κι άλλο υλικό. Ο χώρος είναι πολύ μικρός, δεν θέλουμε να το φορτώσουμε. Όχι, ωραία, είναι συμπαθητικό έτσι όπως είναι. Ναι. Πολύ ωραίο. Και είναι ένας χώρος μνήμης, γιατί πολλά από αυτά είναι από οικογένειες που έχουν φύγει και άλλα τόσα από σπίτια που κάηκαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Μάλιστα, ωραία. Αυτό ο τέτζερης ήρθε από την Κρήτη, από την κυρία Αθανασία. Ο τέτζερης από την Κρήτη, ε. Βέβαια, μας τον έστειλε από την Κρήτη, εδώ. Ναι, τι ωραίο, τι ωραίος τέτζερης, τι ωραίο. Γιατί η κυρία Αθανασία είναι κριτικιά και μετά έγραψε το βιβλίο για τον Πισκίνη. Να ήταν και τον Πισκίνη που έγραψε η κυρία Αθανασία. Τον Πισκίνη της καρδιάς μου, που ήρθε με τα πόδια από την Κεσαριανή για να γλιτώσει από την πείνα, να γλιτώσει τη ζωή της με τη μητέρα της, και ξεκινάει η ιστορία του Μπισκενιού με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, από ένα παιδί που ξεκινάει τη ζωή του από την Κεσαριανή, συνεχίζει στον Μπισκίνη και φτάνει. Τελικά, ρέα, τον Μπισκίνη βλέπω έχει τεράστια ιστορία. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Όπως όλα τα χωριά της περιοχής. Όχι, πρέπει, δεν έχουν όλα τα χωριά. Το Πιντζογόρι δεν έχει, παραδείγματος χάρη. Είναι νεότερο, είναι νεότερο, ναι, μπράβο. Πρέπει η ιστορία να καταγραφεί και ναι, να... Ναι, έτσι, μπράβο. Να ακουστεί. Κάνει να... μεγάλη... Η κυρά Βασιλική... Εδώ είναι, εδώ είναι ο αργαλιός. Το άλλο κομμάτι. Τα υφατά, τα ρούχα. Κοιτάξτε τι ωραία ρούχα. Ναι. Τον αργαλιό. Που κάναμε και τα μαθήματα υφαδικής. Μάλιστα. Και εδώ διάφορα ωραία ρούχα, κοιτάτε τι φάσματα ωραία. Ναι, όλα χειροποίητα. Χειροποίητα. Καταπληκτικά. Γυναίκες. Αυτό είναι που για το μαλλί, για το μαλλί, ναι, για την επεξεργασία. Που γνέθανε το μαλλί. Μάλιστα. Αν και στα αρχαία χρόνια ο αργαλιός ήταν ανδρική υπόθεση. Λοιπόν, και εδώ. Αυτό είναι ο αγαπημένος μου. Και εδώ έχετε ωραία πράγματα. Ναι, με τον ξυλόφουρνο. Τη βρύση, τα δρεπάνια. Τα δρεπάνια, τη, όλο το. Αυτή για τα τσιπουριά, αυτό για αυτό, τα κεριά, για τα φτιάχναν κεριά, τα κεριά. Μάλιστα. Και τα κρεμούσαν, οι κρυσάρες, διάφορα μεγέθη, οι κουδούνες, αυτές έχουν έρθει από τον παλιό πύργο, από την οικογένεια Καμπότα,
που είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια στο Μπισχίνι. Μάλιστα. Εδώ βλέπετε τις σκάφες. Ξύνες σκάφες και το... Ξύνες σκάφες, τα φτιάρια, τα ξυλόγια, για το... πώς τα λέγαμε αυτά, όχι, φτιάρια. Για το ψωμί. Κόπανος, μου φαίνεται. Κόπανοι, οι κόπανοι. Ναι. Τους κόπανους. Που ρίχνανε το ψωμί στο φούρνο, να ο φούρνος. Για το φούρνο το. Βέβαια. Τα δραπάνια όλα. Και το οπριόβολος. Τα δραπάνια, τα φυσερά. Εδώ διάφορα όργανα. Αυτό που φτιάχνανε τα λουκάνικα την εποχή εκείνη. Τα λουκάνικα εδώ που φτιάχνανε. Η φαγάνα του Γεροτσιρώνη από τη Μύθια, από τη Βουνούκα. Ωραία. Ναι, ναι. Οι πένσες και οι τανάλιες όλες. Όλα ωραία. Και το... Πώς το είπες αυτό, ωραία. Αυτό πριόβολος. Είναι για να αναπτήρας. Α, είναι αναπτήρας. Ναι. Μάλιστα. Το ψαλίδι που κούρευαν τα πρόβατα. Το ψαλίδι που κούρευαν τα πρόβατα. Και έχουμε και τους κτηνοτρόφους και σήμερα. Και εδώ βλέπετε την παλιά την πρώτη ζυγαριά. Ναι, αυτή μας έχει έρθει από τη Γιαννίτσα, την Κρέσπα, από τη Μιλέα. Μας ναι, μπράβο, από πολλά μέρη δηλαδή. Έχουμε βοήθεια. Μα οι Μπισχυναίοι, η ρίζα μας.